Καναδά. Ο Καναδάς βγάζει, ας πούμε, υψηλού επίπεδου φυσικά προϊόντα. Είναι συνειδιών, ο Λεόναρντ Κοέν. Βέβαια, το φαντάζουμε το καμάρι του είναι το συνειδητό, λέει. Βγάζει επίση προϊόντα υψηλού επίπεδου σε τον πρέσβη. Ο Ρόμπερτ Πέκ είναι ένα ιδιαίτερο άτομο και χάρη σε αυτόν κυρίω καταφέραμε να φέρουμε πριν δύο χρόνια του κύκλου στην Ελλάδα και χάρη σε αυτόν το φέρουμε στη Θεσσαλονίκη. Δύο λόγια πριν δώσω το λόγο στον Ρόμπερτ. Τι είναι το ΣΥΔΙΑΣ, το ΣΥΔΙΑΣ. Είναι το μεγαλύτερο θέαμα του κόσμου, σίγουρα είναι. Είναι ένα τσίρκο χωρίς ζώα. Είναι ένα σταυροδρόμιο όλων των σκηνικών τεχνών, του τσίρκου, του θεάτρου, τη μουσική, τη όπερα. Είναι ένα τόπο όπου δεν ισχύουν οι φυσικοί νόμοι. Είναι ένα εφημερικό μαγικό κόσμο. Είναι ο πλέον γιγάντιο οργανισμό του πλανήτη, με 5.500 εργαζόμενου, 2.500 καλλιτέχνε, 30 παραστάσει ταυτόχρονα, 11 σε μόνιμε έδρε στο Las Vegas, στο Montreal, στο Orlando και 19 μόνιμε περιοδίε. Το Kidam είναι μια από τις παραστάσεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή, τρέχει στην Ευρώπη με αφορμή τα 30 χρόνια του, είναι μια επικαιρική παράσταση. Είναι μια κοιτίδα δημιουργίας και πρωτοπορίας. Είναι επίσης ένα κέντρο καταπολέμησης της φτώχειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι ίσως ο μοναδικός καλλιτεχνικός οργανισμός του πλανήτη που δίνει σταθερά ένα ποσό από τα ετήσια κέρδη του για το Παγκόσμιο Ταμείο κατά τις φτώχειες και για το Άνθρωπο Foundation, τον οργανισμό που έχει ιδρύσει ο Γκίλα Λιμπερτέ για την προστασία των δάφνων πόρων. Αυτό είναι το σύγκριτο λέει. Πώς ξεκίνησαν όλα.